Καλοκαίρι 2024 και το Βελβεντό είναι ένας από τους πιο όμορφους τουριστικούς προορισμούς σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Και αυτό το καλοκαίρι και με την γιορτή Ροδάκινου και όχι μόνο, με όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες επέλεξαν και ήταν στο υπέροχο Βελβεντό. Πάμε να δούμε όμως πώς είναι η κίνηση, πώς ήταν το προηγούμενο διάστημα αλλά και τις επόμενες μέρες. Τι περιμένουν οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες της εστίασης εδώ στην περιοχή. Έχουμε τον γνωστό Βασίλη Παπαγόρα, επιχειρηματία της εστίασης. Χρόνια από τα καλύτερα μαγαζιά με το Βελβεντό να μας δώσει την εικόνα. Κύριε Παπαγόρα, πώς είναι η εικόνα στο υπέροχο Βελβεντό φέτος και τι περιμένετε τις επόμενες μέρες? Η εικόνα στο υπέροχο Βελβεντό και μαγευτικό Βελβεντό θα έλεγα είναι καλή. Το χωριό γεμίζει καθημερινά τώρα με κόσμο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει να κάνει με ετεροδημότες ή με ομογενείς κατά κύριο λόγο που κατακλείζουν κάθε χρόνο αυτή την εποχή το χωριό μας. Λοιπόν, ως γνωστό, το Βελβεντό έχει πολύ κόσμο στο εξωτερικό και τα πολλά χωριά, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά παράλληλα κινείται και η εσωτερική αγορά με κόσμο ο οποίος ψάχνει τον εναλλακτικό τουρισμό, την εναλλακτική μορφή τουρισμού, την οποία προσφέρει το χωριό, έχοντας ως κινητήρια δύναμη και μοχλό το παράγκητο σκεπασμένο με τη δροσιά του και, και το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να πάει εκεί να κατασκηνώσει, να κάνει τις βουτιές του, να δροσιστεί, να κάνει να ράνει παράλληλα, να κάνει πεζοπορία στο βουνό, να κάνει διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στη λίμνη, να κάνει σκι. Πιστεύω ότι κινούμαστε καλά, θέλουμε μεν και άλλα πράγματα, διεκδικούμε και άλλα πράγματα. Για να υπάρχει επισκεψιμό το όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αξίζει αυτός ο τόπος και γενικά αυτή η λεκάνη εδώ πέρα που λέμε όλοι της λίμνης Πολυπίδου, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρει αυτό αυτό που τους αξίζει. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες είναι εξίσου πανέμορφες, όπως και όλη η χώρα μας. Το φετινό καλοκαίρι είστε ικανοποιημένος από την κίνηση μέχρι τώρα σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια? Ίσως και λίγο οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν και τι περιμένετε τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχετε και τους ομογενείς εδώ πέρα. Οι καιρικές συνθήκες θα έλεγα ότι δεν μας βοήθησαν. Δεν μας βοήθησαν γιατί η πολύ ζέστη νομίζω και αποτρέπει τον κόσμο να εξορμήσει. Λοιπόν, νομίζω ότι με λίγο πιο ήπιες καιρικές συνθήκες νομίζω ότι θα είχαμε καλύτερη εικόνα. Βέβαια η εικόνα παραμένει καλή, είναι καλή η εικόνα, έχουμε κόσμο στο χωριό μας, έρχεται κόσμος, επισκέπτεται. Η διαμονή, από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω από τα καταστήματα που έχουν τα καταλήματα, ας πούμε, το ξενοδοχείο, τα Airbnb, ο ξενώνας κτλ. Είναι γεμάτα συνεχώς, αυτό σημαίνει ότι έχουμε επισκεψιμότητα. Κινητήρια δύναμη είναι οι συνεταιρισμοί μας, είναι τα εινοποιεία μας και όπως είπα και νωρίτερα το παράγκητο σκεπασμένο και η λίγο. Άρα τώρα ο επόμενος στόχος που φεύγει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα είναι να γίνουν πρωτοβουλίες και από τον Δήμο, ο Δήμος είναι κοντά στους επαγγελματίες, αλλά και η περιφέρεια, αλλά και το ίδιο το κράτος, αυτός ο τουριστικός προορισμός να στηριχθεί όλο το χρόνο και όχι κατά διαστήματα, κύριε Παπαγόρα. Και το λέω γιατί είστε επαγγελματίες και βιώνετε πάρα πολλά. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε στον χώρο της εστίασης 26 χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο. Νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα καλή. Το χωριό έχει μπει, ας πούμε, στον τουριστικό χάρτη. Έτσι, έχει μπει για τα καλά. Μένουν διάφορες και φαντάζομαι ότι θα γίνουν πρωτοβουλίες είτε από το Δήμο, αλλά πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνουν πρωτοβουλίες από την περιφέρεια. Εκεί που υπάρχει το χρήμα του πολύ. Εκεί που υπάρχει το χρήμα του πολύ. Από λιγνητοποίηση ακούμε. Να δούμε και τα τέτοια της απολιγνητοποίησης, να δούμε λίγο και τι μέλη γενέστε με την απολιγνητοποίηση, να δώσουν κίνητρα να μείνει ο κόσμος στον τόπο. Και ο κόσμος θα μείνει στον τόπο όταν θα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία δεν πρόκειται να παραμείνει κανένας. Φορολογικά πλαίσια, χρηματοδοτικά πλαίσια και να είναι το κράτος κοντά στον πολίτη και όχι ο πολίτης για το κράτος.